Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχει αγγίξει ουσιαστικά κανένας μέχρι σήμερα σοβαρά στην περιοχή της Πελοποννήσου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά θέλει τεράστια προσπάθεια με μια συγκεκριμένη μελέτη για να μπορέσεις να αντιληφθείς ζητήματα τα οποία ουσιαστικά μέχρι σήμερα τα θεωρούσαμε εύκολα προς διαχείριση και που συνεχίζουμε τα θεωρούμε, αλλά δεν είναι έτσι. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή για να θυμηθεί και ο κόσμος. Ξεκίνησε μια ολοκληρωμένη διαχείριση, μια προσπάθεια ολοκληρωμένης διαχείρισης από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Μάλιστα, πρόσφατα ο Πέτρος Στατούλης στη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Νίκα, είπε ότι είναι η μόνη ωφέλιμη και η μόνη λογική λύση αυτή που προτείνει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ταυτίζεστε με αυτή τη λογική και με αυτή την άποψη? Για το μόνη πιθανότατα πως ναι. Γιατί με ειλικρίνεια το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Πελοποννήσου είναι ότι ο διαχειριστικός φορέας ουδέποτε λειτουργήσε προς όφελος των προτάσεων. Το πρόβλημα που έχει η εκάστοτε δημοτική αρχή είναι αφενός η χωροθέτηση που είναι πάρα πολύ σημαντική και αφετέρου είναι η συνολική προσπάθεια η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα μέσα από ένα κομμάτι έρευνας να αναλύσει ουσιαστικά ποιοτικά και ποσοτικά τα απορρίμματα τουλάχιστον της Πελοποννήσου και που θα έδινε το κίνητρο του επόμενου βήματος, το οποίο είναι το διαχειριστικό. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτή τη στιγμή σαν ουσιαστική πρόταση είναι το ΣΔΙΤ όπως είπατε, αλλά και που η ίδια η κυβέρνηση σήμερα έχει διαπραγματευτεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι, επιπλέον προτάσεις. Αύριο η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος της ΠΕΔ, θα μεταβούμε στο Υπουργείο Οικονομικών σε μια συνάντηση με τον κ. Σταθάκη για να ξαναυπάρξει μια ανοιχτή συζήτηση, ένας διάλογος που θα τεθούν οι απαντήσεις στην Γενική Συνέλευση των Δημάρχων που θα γίνει την Παρασκευή, όπου και θα υπάρχουν και οι αρχιερεσίες για το Προεδρείο, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να μεταβούμε στο επόμενο βήμα που θα λέγεται πρόταση από το ΦΟΣΔΑ, που μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει. Τα όχι μέχρι σήμερα που γίνονται απέναντι σε προτινόμενα μέτρα είναι ζητήματα τα οποία μοιραία η ιστορία στην Ελλάδα έχει καταγράψει ως τραγικά. Ο επικεφαλής του ΦΟΣΔΑ παραιτήθηκε. Εκεί έχουμε κάποιο σχόλιο πριν περάσουμε στα υπόλοιπα? Ο κ. Αντρικόπουλος ως δήμαρχος Ξυλοκάστρου και ως πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ νομίζω ότι έπραξε αυτό που θεωρούσε απόλυτα σωστό και που κατά την ταπεινή μου άποψη έχει μια ουσιαστική βάση, διότι ένα αποτέλεσμα συνεννοησίας γενικότερα μεταξύ των συναδέλφων δημάρχων έχει τραγικά αποτελέσματα στις επιπτώσεις τόσο της δημόσιας υγείας όσο και των προστήμων τα οποία έρχονται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση ένα Προεδρείο που αμφισβητείται και που δεν υποτίθεται έχει εισηγήσεις προς το γενικότερο σώμα, και λέω υποτίθεται διότι οι εισηγήσεις έρχονται μέσα από τις ουσιαστικές προτάσεις και όχι από τις θεωρητικές ερμηνείες του εκάστοτε εκφραστή του Δημοτικού Συμβουλίου ή του λαού του. Νομίζω ότι τέλος πάντων θεωρώ ότι προς αυτό το βήμα καλά έπραξε, διότι θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι βασικές προτάσεις και για τους επόμενους. Και βέβαια δεν είναι θέμα φιλικού προσκυμένου προς Στατούλη ή μη φιλικού προσκυμένου προς Στατούλη ή θέμα καθυστέρησης των διαδικασιών της ολοκλήρωσης του ΠΕΣΔΑ, που είναι πολύ από... θεωρώ ότι είναι το βασικότερο ζήτημα όλων, αλλά είναι ένα θέμα ευτυχίας, γιατί έτσι κι αλλιώς συνεχίζει να γίνεται στη διαδικασία της εξέβρεσης του Συμβούλου, συνεχίζει να γίνεται η βασική πρόταση για την διακήρυξη του Συμβούλου και κατά συνέπεια της ολοκλήρωσης του ΠΕΣΔΑ, οπότε θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση κάποιοι θα πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν διαφορετικά κάποια ζητήματα. Μάλιστα. Όλο αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες πιστεύετε ότι κινείται στο πλαίσιο της λογικής? Και εννοώ ότι έχουμε έναν σχεδιασμό, έναν περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος έχει τεθεί προς διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση τη στιγμή που φορέας υλοποίησης είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου, και η κυβέρνηση διαπραγματεύεται τι ακριβώς? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι όπως και να έχει το θέμα, για να μην έχουμε προβλήματα με τους θεσμούς, πείτε τους όπως θέλετε, τρόικα θεσμούς ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει πρακτικά να αποφασίσουμε ποια είναι η λύση.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σύντομο, μέσα στον Ιούλιο. Υπάρχουν φωνές που ζητούν την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την τροποποίηση της, και την έξοδο από, από την πρακτική πλέον προσέγγιση που έχουμε με την φορέα ως φορέας διαχείρισης της Πελοποννήσου, δηλαδή το ΣΔΙΠ, να το πούμε έτσι. Αλλά που σε αυτά τα μέτρα θα πρέπει να πάμε στους δεσμούς και να αναλύσουμε ποια είναι τα ζητήματα. Δηλαδή, ποια είναι τα τεκμήρια που έχουμε στα χέρια μας για να ζητήσουμε την οποιαδήποτε αναθεώρηση. Και τεκμήρια εννοώ τους σχεδιασμούς που έχουμε όλοι οι Δήμοι ουσιαστικά για την προσωρινή διαχείριση, γιατί ο Δήμος οφείλει να κάνει την προσωρινή διαχείριση. Η προσωρινή διαχείριση είναι η λεγόμενη αποκεντρωμένη, και που εκεί λοιπόν διαχειρίζεται τα απορρίμματά σου και υπάρχει ένα δεδομένο υπόλοιμα, το οποίο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο Δήμο το δικό μας είναι περίπου της τάξης του 37-34% αναλυμένο πρακτικά και βέβαια όχι κατά προσέγγιση. Συνεπώς το 37% έτσι κι αλλιώς πρέπει να το διαχειριστείς. Οπότε ήδη ο ΦΟΣΔΑ από τη στιγμή που επανήλθε σε αυτόν η διαδικασία της εξέβρεσης του ΠΕΣΔΑ θα πρέπει να υποδείξει ποιες είναι οι χωροθετήσεις και ποια είναι η προτινόμενη λύση του υπολείμματος. Γιατί το ζήτημα όλο, όπως καταλαβαίνετε, είναι το υπόλοιμα. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες το καίνε, κάποιες άλλες το διαχειρίζονται διαφορετικά ως βιοντίζελ, κάποιες άλλες το θάβουν. Εν διάφορη περιπτώσει, όλοι κάτι κάνουν. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν ουσιαστικά να μην μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα, ή τουλάχιστον να μην έχουμε κάποια συγκεκριμένη πρόταση την οποία ενιαία θα προσπαθήσουμε να την ενισχύσουμε, όποια και είναι αυτή. Έτσι. Η κολυσιεργία που παρατηρείται όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μιλάμε για τεράστια καθυστέρηση, έτσι, τη στιγμή που άλλες χώρες βρίσκονται πολύ μπροστά σε σχέση μας. Είναι ευθύνη των Δημάρχων. Ναι. Ξεκάθαρα. Οι πολιτικές αποφάσεις είναι των Δημάρχων, υπήρξαν των Δημάρχων και των εκάστοτε συνδέσμων κατά νόμους. Δεν θα ξεχάσουμε ότι υπάρχει και υπήρξε και η εκπόνηση μια συγκεκριμένη μελέτη, στην οποία υπήρχαν βεβαίως και αντιδράσεις πολιτών ή ομάδων πολιτών για την χωροθέτηση. Γιατί σας λέω, δεν είναι εύκολη η διαδικασία μια χωροθέτηση ενός χώρου που βέβαια. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε όλοι οι Έλληνες και όλοι οι σύλλογοι οι οποίοι, ας πούμε, ουσιαστικά καμιά φορά γκρινιάζουν και να επισκεφτόμαστε πόλεις στο εξωτερικό όπου να λέμε και να θαυμάζουμε εργοστάσια καύσης μέσα στο κέντρο των πόλεων και εμείς εδώ, ας πούμε, απλά να αρνούμαστε τα πάντα. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να καθίσουμε σοβαρά να τα σκεφτούμε και όχι να τα διαφοροποιούμε με πολιτικές αναλύσεις. Είναι αυτό το ρημάδι το πολιτικό κόστος, δηλαδή, έτσι. Δεν είναι ακριβώς το πολιτικό κόστος. Ο Δήμαρχος δεν ψηφίζει. Ο Δήμαρχος ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι εκείνο που θα κλονιστεί, ας πούμε, σε ουσιαστικές αποφάσεις, όπως είναι αυξήσεις στέλων ή όπως είναι χωροθετήσεις, διάφορες χωροθετήσεις. Και τον Ρωμά, αν θέλετε. Γιατί είναι εύκολη διαδικασία η χωροθέτηση των Ρωμά. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτό και η πολιτεία μέχρι σήμερα έχει αδρανήσει και δεν έχει δώσει ουσιαστικές λύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά τα ζητήματα. Και το ζούμε και πρόσφατα με τα hot spot, ας πούμε, έτσι. Η χωροθέτηση είναι ένα φρικτό πράγμα, το οποίο δυστυχώς προτιμούμε, δηλαδή το σπίτι μας μπροστά να είναι καθαρό και πίσω είναι σαν αυτό που λέει: καθάρισα το σπίτι μου, τα ρίξα σε ένα δωμάτιο, το κλείδωσα και ξέχασα ότι υπάρχει αυτό το δωμάτιο. Οι δήμαρχοι πιστεύετε και συνολικά οι δήμοι της Πελοποννήσου είναι έτοιμοι να αναλάβουν έστω και την προσωρινή διαχείριση? Δεν πάμε στο κομμάτι της ολοκληρωμένης. Δεν θα απαντήσω για τους άλλους δημάρχους, θα απαντήσω για μένα. Εγώ βλέπω ότι ουσιαστικά επί 3 περίπου χρόνια έκανα μια συγκεκριμένη μελέτη, γιατί δεν κάναμε διαχείριση, κάναμε μελέτη, συγκεκριμένη μελέτη, η οποία ουσιαστικά κατατέθηκε αυτή τη στιγμή σε ένα γενικότερο σχεδιασμό από την πολιτεία μας, και σας το κρύβω ότι τουλάχιστον είμαστε περήφανοι, διότι σε 9 Απριλίου στο Cambridge, που θα ανακοινωθεί πάρα πολύ σύντομα, συμμετέχουμε ως μέντορες με τη μελέτη αυτή στο διδακτορικό ενός σημαντικού Έλληνα, ο οποίος παρουσιάζει την μελέτη αυτή στη Βρετανία, ως μια μελέτη χρηστικής, να το πούμε, ανάλυσης αλλά και συμπερασμάτων, η οποία θα οδηγήσει σε ένα διαφορετικό διαχειριστικό πλάνο και που βέβαια ο καθηγητής, ο οποίος έχει το διδακτορικό, είναι ο κύριος Αραβούσης, που είναι του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, υπεύθυνος για τα απορρίμματα γενικότερα και στον τομέα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών και του κ. Πελεκάνου σήμερα στο Γενικού Γραμματέα, στο Καπετάνιο. Σημαντική επιτυχία, νομίζω, έτσι, για το Δήμο Ευρώτα όλο αυτό.
Νομίζω ότι δεν είναι σημαντική επιτυχία. Εγώ ως γιατρός νομίζω ότι εκείνο που έμαθα να κάνω είναι το πρώτο πράγμα είναι να παρατηρείς. Το δεύτερο είναι η επίκρουση και το τρίτο είναι η ακρόαση για να πάει να βγάζει τη διάγνωση. Επομένως ακόμα εμείς είμαστε στην παρατήρηση. Για να μπορέσει να μπει στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές. Οι πολιτικές στο ζήτημα των απορριμμάτων έρχονται με το διαχειριστικό πλάνο το οποίο έχει. Το όραμά μας και μέσα από την κατάθεση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης, γιατί είμαστε ένας από τους 6 δήμους που το έχει ολοκληρώσει, το έχει καταθέσει ουσιαστικά στο ΦΟΣΔΑ, είναι η διαχείριση στην πηγή, όπου πλέον ο κάθε πολίτης θα εγκαλείται να διαχωρίσει τα προϊόντα του σε 4 γραμμές, συν άλλη μία η οποία θα προβλέπει ουσιαστικά τα ειδικού τύπου απορρίμματα, όπως τα λέγαμε παπούτσια, ενδύματα, ρουχισμός, γιατί δεν πρέπει να είναι αμελητία η ποσότητα που συγκεντρώνουμε κατ' τέτος από τα απορρίμματα, τα οποία είναι περίπου 120 τόνοι σε παπούτσια, ενδύματα, παιχνίδια και κουβέρτες. Είναι τραγικό, αν σκεφτούμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος στην Ελλάδα που δεν έχει έλλειψη, παντελή έλλειψη από όλη αυτή τη διαχείριση, που σημαίνει επομένως ότι στην πολιτική απομείωση του εκάστοτε δήμου θα πρέπει να βρίσκεται και αυτή η γραμμή. Τα κυριότερα έτσι σημεία του όλου σχεδίου του Δήμου Ευρώτα, μπορείτε να μας τα περιγράψετε έτσι φωτογραφικά? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτή τη στιγμή καταρχήν στο Δήμο Ευρώτα εκείνο που έχουμε πετύχει είναι ότι εξαιρεθήκαμε από το πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ήμασταν στα δικαστήρια. Ξεκίνησε η αποκατάσταση του κάτω χαδά. Έχει πρόβλημα έντονα η διαχείριση με αυτό το σχεδιασμό τον οποίο έχουμε. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ένα μικρό εργοτάξιο, αν δεν επιδοτηθεί, όπως δεν επιδοτήθηκε ουδέποτε ο Δήμος Ευρώτα από αυτή τη διαδικασία. Έχει ιδιαίτερα προβλήματα με αποτελέσματα δηλαδή τραγικά. Δηλαδή, στην ουσία δεν μπορεί να διαχειριστεί το σύνολο του σύμμικτου κάδου. Ο σύμμικτος κάδος είναι ο πράσινος κάδος. Και που βέβαια η παρατηρητικότητα και η ανάλυση των δρομολογίων μας έχει δώσει σημαντικά ευρήματα, δηλαδή του τύπου ότι ναι, μεν έχουμε 6.500 τόνους απορρίμματα συνολικά και ανακύκλωσης και σύμμικτου κάδου, αλλά που στην ουσία το περιεχόμενό τους είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην δίνουμε λύσεις. Θέλει κάποιος έσπασε τα μπιντέ του της ιστορίας. Κάπου πρέπει να πάνε αυτά. Και βέβαια πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πρέπει να νοικιαστούν και πρέπει να τα πετάξουν, και τα οικοδομικά υλικά δεν πετάγονται μέσα σαν κάτω. Εκτός βλάβης που μπορεί να προκαλέσει ένα απορριμματοφόρο, είναι και ότι πλέον, ας πούμε, αυτά ζυγίζονται, πληρώνονται. Δηλαδή, ο δημότης πληρώνει το τονάζ του, που σημαίνει ότι αν μπούμε σε μια λογική διαλογή στην πηγή, με ευθύνη βεβαίως του Δήμου, γιατί μέχρι σήμερα είναι και οι Δήμοι που δεν έχουν αποδείξει έτσι τίποτα. Εγώ σας είπα ότι δεν έχουμε κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Απλά με όλη αυτή τη διαδικασία παρατηρήσαμε για να μπορέσουμε να λάβουμε τα συμπεράσματά μας. Είμαστε έτοιμοι. Βεβαίως είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι για να μπορέσουμε ουσιαστικά να εκπονήσουμε το πλάνο διαχείρισης, αλλά από αυτό χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχει παραγωγή από την οργανική ύλη αυτή τη στιγμή περίπου 3.000 τόνοι κομπόστ, δηλαδή λιπάσματος, σημαντικού λιπάσματος, το οποίο όμως δεν δυνατεί να χρησιμοποιηθεί για κυπάρια ή κυπευτικά λαΐδη, γιατί είναι από σύμμικτο κάδο και η ευρωπαϊκή οδηγία το απαγορεύει, που σημαίνει δηλαδή ότι αν δεν μπεις στη φιλοσοφία της διαλογής στην πηγή, είναι αδιανόητο να μπορέσεις να διαχειριστείς τα απορρίμματά σου με μεθοδολογίες οι οποίες ουσιαστικά είναι εύκολες προς τους δήμους και εύκολες προς τους πολίτες. Δηλαδή τα πετά όλα μαζί και κάποιος τα ξεχωρίζει. Και εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι ο διαχωρισμός των απορριμμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολος με χειροδιαλογή. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα. Αξίζει να σας πω με νούμερα να σας μιλήσω. Το 53% του συνόλου των απορριμμάτων που φτάνουν στον πράσινο κάδο, στο χώρο διαχείρισης και από τον μπλε κάδο, είναι οργανική ύλη, σύμμικτη οργανική ύλη, η οποία ξανακοσκινίζεται. Ήδη έχουμε κοσκινήσει επί 3 φορές με αποτέλεσμα να πάρουμε ένα λεπτό ραφιναρισμένο λίπασμα, το οποίο έχουμε ήδη κάνει δοκιμασίες. Δηλαδή και με το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που λειτουργεί στο Αστέρι παίρνουμε δείγματα σε καθημερινή, σε εβδομαδιαία βάση, αλλά και σε μηνιαία βάση αναλύουμε ποια είναι τα βαρέα μέταλλα που έχει αυτό το κόμποστ. Πραγματικά δεν έχει βαρέα μέταλλα, απλά δεν έχει την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυπευτικές ύλες. Επίσης, το σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι εμείς δυστυχώς έχουμε ένα περίπου 19% ανάκτησης του ανακυκλωσίμου υλικού, είτε από μπλε είτε από σύμμικτου κάδου, ενώ η Ευρωπαϊκή Οδηγία σου δίνει 35%. Γιατί δεν έχει δυναμική αυτό το εργοτάξιο, το μίνι εργοτάξιο, να μπορέσει να ανεβάσει
τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της ανάκτησης της ανακύκλωσης. Και βέβαια το υπόλοιπο, το οποίο όπως σας είπα προηγουμένως είναι περίπου στο 34-37%, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι που δένεται, αυτό είναι που πρέπει να διαχειριστούμε και αυτό είναι που πρέπει να μειώσουμε. Mm. Και εκεί έγκυται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η παρατηρητικότητά μας για να δούμε ποια, όπως σας είπα προηγουμένως, ένα παράδειγμα, παπούτσια κτλ., στήχησαν 120 τόνοι επί περίπου 70 ευρώ ο τόνος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι περίπου 14.000 ευρώ. Είναι δηλαδή η μισθοδοσία ενός υπαλλήλου. Ναι. Αν αυτό ο Δήμος το αναλύσει σε πολιτικές απομείωσες, δηλαδή μέσα από το σπίτι, και λέει στον πολίτη ότι τα παίρνω εγώ, αλλά πρέπει να έχω και το μηχανισμό να τα πάρω, mm-hmm. που σημαίνει να τα συλλέξω, θα έχω απομείωση. Που βέβαια όμως η απομείωση αυτή θα μου στοιχήσει λιγότερα στον τομέα της τελικής διαχείρισης, δηλαδή του χώρου επεξεργασίας, αλλά που θα μου στοιχήσει πολύ περισσότερο, γιατί εγώ θα πρέπει να πληρώσω τη μέθοδο με την οποία ουσιαστικά θα πρέπει να συλλέξουν. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μια εμπειρία, με πάει αυτή τη στιγμή σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ιδιαίτερα το σχεδιασμό μας τον έχουμε αναλύσει σε συνεργασία με μια πόλη έξω από τη Φλωρεντία, του Λούκα, όπου εκεί το Καπάνωρι, το οποίο ουσιαστικά έχουν φτάσει σε ένα αξιόλογο ποσό γενικότερα ανακύκλωση 97,5%. Δηλαδή το υπόλοιπο του είναι 2,5%. Mm. Όμως αυτό χρειάστηκε 15 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν και εμείς στο σχεδιασμό μας αναλύουμε ότι 8% θα είναι η ετήσια ανάπτυξη του σχεδιασμού του Δήμου Ευρώτα και στα επόμενα 10 χρόνια ο δείκτης θα είναι γύρω στο 80% ουσιαστικά διαλογή στην πηγή στο Δήμο Ευρώτα. Σημαντικό ποσό, αλλά θέλει μια δεκαετία για να μπορέσει να έχει ισορροπήσει και οικονομικά mm-hmm. τον τρόπο διαχείρισης, αλλά και οικονομικά τον τρόπο συλλογής. Mm-hmm. Το μεγάλο ερώτημα και των πολιτών είναι αν θα περάσει στον πολίτη τελικά η διαχείριση των απορριμμάτων. Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να μπορέσει να πει ότι αύριο το πρωί εγώ έχω δώσει με ένα μαγικό ραβδάκι την έννοια της κομποστοποίησης, την έννοια της ανακύκλωσης. Και ιδίως τα νέα παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηλικιωμένοι σε επαρχιακές πόλεις, όπως είναι νομούς, όπως είναι ο νομός Λακωνίας, πάντοτε έκαναν κομποστοποίηση. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ουσιαστικά τα απορρίμματα μαζευόντουσαν πόρτα-πόρτα, να το πούμε έτσι, γιατί περνούσε το τρακτέρι και τα μάζευε από το σπίτι αφενός και αφετέρου ότι ο καθένας με τα δικά του τα ζώα, τα οποία είχε, το σκύλο του, την κότα του, έκανε την κομποστοποίηση. Και βέβαια δεν χρησιμοποιούσε πλαστικά. Αν πάμε τουλάχιστον στα χρόνια τα δικά μου που εγώ γεννήθηκα, βεβαίως ούτε πάνες δεν υπήρχαν που σήμερα αποτελούν υπόλοιπα και δεν υπήρχαν και βεβαίως οι καφετέρειες τόσα πλαστικά μπουκαλάκια. Ναι. Δηλαδή, αναλογιστείτε, γιατί το μεγαλύτερο στίχημα που έχει ο κάθε δήμαρχος είναι η πολιτική απομείωσης. Mm-hmm. Πόσο έξυπνο θα ήταν σε καμία καφετέρια να μην υπάρχει πλαστικό μπουκάλι. Ναι. Εάν κήρυτε δηλαδή τον πόλεμο φωστά και οι δήμαρχοι γενικότερο εναντίον του πλαστικού μπουκαλιού. Mm-hmm. Ναι, θα έκλεινε μια επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή το νερό, εν διάφορη περιπτώσει, όπως είναι μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται, mm-hmm. αλλά ή θα την ανάγκαζες να πάει σε μια άλλη πολιτική, γυαλιού ή ενός επαναχρησιμοποιούμενου, εν διάφορη περιπτώσει, υλικού. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πολιτικές σοβαρές απομείωσεις και νομίζω ότι οι πολίτες μπορεί να μην το καταλαβαίνουν σε πρώτη φάση, ούτε εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πέρασαν 3 χρόνια για να μπορέσω να έχω αποτελέσματα και δείκτες. Mm-hmm. Αλλά που θα πρέπει, εν διάφορη περιπτώσει, επιτροπές από το ΦΟΣΔΑ να συνεννοηθούν και να πάνε να δούνε ποια είναι η φιλοσοφία και ποιο είναι το κόστος. Mm-hmm. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ναι, κάνουμε μια πρακτική η οποία είναι εντελώς προβληματική. Το ίδιο κάνει και η Καλαμάτα, το ίδιο κάνει και το Άστρος Καινούριας, το ίδιο πιθανότατα ή κάτι παρόμοιο κάνει η Ερμιονίδα. Αυτό όμως, μετά από 3 χρόνια παρατηρητικότητας που το υλοποιούμε εμείς, είδαμε ποια είναι τα προβλήματά του. Mm-hmm. Εάν δεν κάνεις παρατήρηση, δεν καταλάβεις τι γίνεται σε μια χώρα που δεν είχε κάνει ποτέ τις παρατηρήσεις, mm-hmm. δεν μπορεί να ετοιμάσεις καμία συγκεκριμένη πρόταση η οποία θα σε οδηγήσει σε λύσεις, mm-hmm. εν διάφορη περιπτώσει, στο σύντομο μέλλον. Πιστεύω όμως ότι αν τηρήσουμε αυτό το μέτρο, που κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως σου δίνει μια εντολή και σου λέει αυτό το 37% δεν με ενδιαφέρει να το μειώσεις τη 12ετία που υποθέτουμε εμείς ότι θα είμαστε έτοιμοι να το έχουμε μειώσει σαν Δήμος Ευρώτα. Σου λέει εγώ το θέλω από σήμερα να το διαχειριστείς. Αυτό δεν έχουμε σήμερα να διαχειριστούμε. Κατάλαβα. Ναι, μεν μιλάνε για RDF και μιλάνε για πιθανή καύση, ας πούμε, στον Τιτάνα ή οποιοδήποτε άλλο, ότι αγοράζουν προσκουπίδια για να μπορέσουν. Δεν είναι έτσι απλά τα ζητήματα. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν είναι απλά, γιατί δεν ήμασταν όριμοι εμείς ή δεν είχαμε οριμάσει εδώ και δεκαετίες κάποιους σχεδιασμούς για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε είτε στην καύση αλλά και στην επανατοποθέτηση ή επαναχρησιμοποίηση του όποιου υπολείμματος προκύπτει από την καύση. Mm-hmm. Πριν περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω ένα σχόλιο για το τρίγωνο Δήμαρχη Τατούλης κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ απλό το σχέδιο.
Ο Πέτρος Στατούλης μίλησε για Ευρώπουλα, θυμάστε τη χαρακτηριστική ατάκα. Δεν θα μπορέσω να σχολιάσω για μένα καμία άποψη. Εγώ εκείνο που πιστεύω είναι ότι χωρίς συνεργασία λύσεις δεν γίνονται. Και στην Ελλάδα της έλλειψης των συνεργασιών θα πρέπει επιτέλους να οδηγηθούμε σε αποτελεσματικές αναλύσεις της δικής μας, αν θέλετε, πολιτικής σκέψης, την ανάληψη των ευθυνών μας. Και ο καθένας, σε εκείνο που το αναλογεί, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, σύντομα όμως, σήμερα, χθες θα έλεγα, για να μπορέσει να δώσει λύσεις. Και όχι καταγγελίες. Ξέρετε, είναι πανεύκολο να καταγγείλεις. Να καταγγείλεις όμως με πρόταση είναι αποτελεσματικό. Αυτός είναι και ο βασικός ρόλος της εκάστοτε αντιπολιτευτικής διαδικασίας, που είτε είναι πολιτική είτε είναι συλλογική. Κύριε Δημαρχέ, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το βασικό θέμα, το βασικό πρόβλημα, ώστε να μειωθεί και το κόστος στο κομμάτι της διαχείρισης. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, αυτή τη στιγμή, όπως σας ανέφερα, μιλήσαμε με κάποια ποσοστά τα οποία έχουμε τουλάχιστον ως δείκτες του Δήμου Ευρώτα μέσα από τη διαχείριση των 6.500 τόνων. Τόσους έχει ο Δήμος Ευρώτα τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμμικτου και ανακυκλούμενου υλικού, δηλαδή και από τον μπλε κάδο και από τον πράσινο. Γιατί πολλοί απορούσαν για ποιο λόγο, ας πούμε, μαζεύαμε μαζί τα απορρίμματα. Μα γιατί τα μελετούσαμε? Γιατί θέλαμε να δούμε το σύνολο των απορρίμματων. Θα μου πεις ότι δεν το κάνεις διαχωριστά. Όχι, γιατί και πάλι δεν θα είχαμε δείκτες. Γιατί μέσα στον μπλε κάδο το ποσοστό της ανακύκλωσης είναι τραγικό. Δηλαδή δεν είναι παραπάνω από 30-40%. Δηλαδή το πραγματικό ανακυκλούμενο υλικό που πετάγεται μέσα στον κάδο. Επομένως, αυτό αποτέλεσε για μας ένα βήμα για να μπορέσουμε να έχουμε μια άλλη φωνή ή, αν θέλεις, μια φωνή διαφορετική πάνω στο θέμα της ευρωπαϊκής. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εμείς για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ορθά, τουλάχιστον μιλώ για μένα, έτσι, θέλουμε 15 χρόνια. Που σημαίνει ότι το 37% του υπολείμματός μας, το οποίο θα μειούται κατέτος, αλλά που ουσιαστικά θα πρέπει να έχεις και ένα άλλο ποσοστό συμμίκτου οργανικής ύλης, γιατί όπως σας είπα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το αναγνωρίζει, οπότε αυτό κάπου πρέπει να το πετάς, που σημαίνει ότι και αυτό ουσιαστικά θα οδηγείται σε ειδικούς χώρους για περαιτέρω επεξεργασία, απολύμανση, δεν ξέρω και εγώ τι, για να μπορέσει πιθανότατα να χρησιμοποιηθεί με πιστοποίηση. Αυτό κάπου πρέπει να πηγαίνει. Γι' αυτό και λέω ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει μεταξύ περιφέρειες, δήμων και κράτους θα πρέπει να καταλήξει, και θα πρέπει σύντομα να καταλήξει, γιατί με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον για κάποια περίοδο των χρόνων θα έχεις μια θεωρητική λύση, η οποία βεβαίως η κατάληξή της θα πρέπει να είναι με οικονομικά μειωμένες τιμές, για να μπορέσει ουσιαστικά να έχει λύση ή να υποδείξει έναν διαφορετικό χώρο, ο οποίος άμεσα θα είναι αδειοδοτημένος και θα μπορέσει να το διαχειριστείς το υπόλοιμά σου εσύ με διαφορετική μεθοδολογία από την ΣΔΙΤ ή οποιοδήποτε ΣΔΙΤ εν περιπτώσει. Επομένως, εκείνο που παρατήρησαμε εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόστος διαχείρισης. Δηλαδή, όπως μαζεύεται ο κάδος, μεταφέρεται σε έναν χώρο και αδειάζεται μέσα στην πλατεία, να το πούμε έτσι. Από την πλατεία υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο οδηγεί μέσα στο χώρο διαχείρισης και ψαχολεύονται, να τα πούμε έτσι απλά, από τη σακούλα τα απορρίμματά μας. Από αυτή τη διαδικασία δεν είναι δυνατόν να μπορέσει η χειροδιαλογή να ανακτήσει ένα υλικό, ας πούμε, περισσότερο του 19%. Γιατί είναι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι, ή θα πρέπει να έχεις πάρα πολλά χρήματα και να κάνεις διπλές, τριπλές βάρδιες. Και οι κατασκευές οι οποίες θα πληρούν τις διαδικασίες και της υγιεινής αλλά και της εργασίας ουσιαστικά, γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν είναι έτσι όπως το φανταζόμαστε ή όπως τον φανταζόμασταν, με αποτέλεσμα, ας πούμε, ουσιαστικά να μπορέσει να αυξήσει αυτό το δίκτυο. Ή σε αντίθετη περίπτωση, κάνεις αυτό που κάνει όλη η Ευρώπη. Δηλαδή, μπαίνεις στη φιλοσοφία της διαλογής στην πηγή, κατά συνέπεια δεν πηγαίνεις 6.500 τόνους έτσι μπαμ, τα αρχίσεις και τους διαχωρίζεις από το σπίτι σου. Και σταδιακά αυτούς τους όγκους θα τους μεταφέρεις, δηλαδή, με έναν τρόπο όπου το σύμμικτο που μπορεί να κάνεις και λάθος στο σπίτι σου, στη γραμμή δηλαδή την κόκκινη σακούλα που λέμε εμείς, να βάζεις υλικά τα οποία μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, αλλά αλλιώς είναι οι άνθρωποι να χειροδιαλέγουν 6.500 τόνους και αλλιώς είναι να χειροδιαλέγουν το 30% σε αιτήσια βάση των 6.500 τόνων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι θα αυξήσεις την ανακύκλωσή σου και θα αυξήσεις τα έσοδά σου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Ευρώτα αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους λίγους, αν όχι ο μόνος, Δήμος ο οποίος έχει κέρδος από το σχεδιασμό της διαχείρισης, και που σημαίνει ότι εισπράττει χρήματα ή ξεκίνησε να εισπράττει χρήματα πέρσι και
και χρήματα αλλά και άλλα ανταλλάγματα. Παραδείγματος χάρη, από τα έσοδα που είχαμε την περσινή περίοδο ήταν περίπου 40.000 ευρώ συν το ΦΠΑ μας. Από το εξάμεινο, να το πούμε έτσι, της διαχείρισης που δουλέψαμε και που ουσιαστικά από το όφελος της πώλησης, το όφελος της πώλησης των 6.500 αυτών τόνων διαχείρισης ήταν περίπου 100.000 ευρώ για την εργολαβία, που σημαίνει ότι εμείς σήμερα θα βγούμε στο διαγωνισμό μας, γιατί τώρα έχουμε αποτελέσματα, έχουμε δείκτες ότι αν είμαστε πολύ καλύτεροι στο θέμα της συλλογής των απορριμμάτων, μεταφέρουμε και κάνουμε καλύτερη διαχείριση στο χώρο της διαχείρισής μας, αυτό σημαίνει ότι θα αυξήσουμε οικονομικά τα έσοδα της πώλησης των ανακτησιόμενων υλικών, αλλά και τα έσοδά μας από την εισφορά που μας δίνει η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Ευελπιστούμε φέτος ότι θα πιάσουμε ένα δείκτη περίπου της τάξης των 100.000 ευρώ, πράγμα που σημαίνει περίπου 15 ευρώ ο τόνος, που εν διάφορη περιπτώσει είναι τα έσοδά μας. Δηλαδή από τον τόνο θα εισπράττουμε 15 ευρώ και τα έξοδά μας βεβαίως θα έρχονται για να μπορέσουν να αντισταθμιστούν. Mm-hmm. Θεωρούμε όμως ότι σε μία δεκαετία αυτά τα νούμερα θα έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά, δηλαδή τα έσοδα με τα έξοδα, με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται ο πολίτης. Αλλά αυτό θέλει πολλή δουλειά, και βάθος χρόνου. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, τα του Δήμου Σπάρτης, γιατί δεν υιοθετήσατε ένα τέτοιο μοντέλο? Κοιτάξτε, ο κάθε Δήμος και η κάθε Δημοτική Αρχή έχει μία επιλογή. Να ακολουθήσει ειδικά τις πρότυπα αποτελέσματα μέσα από έρευνα, από ενδιαφέρουσα ειδικά τις συμπεράσματα, και που βέβαια σε πολλές περιπτώσεις διαφέρουν και ποιοτικά, να το πούμε έτσι, τα απορρίμματα, αλλά και οι πολιτικές. Που σημαίνει ή θα έπρεπε να κινηθεί οργανικά μέσα από το φορέα διαχείρισης ένα σύστημα το οποίο θα κατεύθυνε όλη την Πελοπόννησο, που αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη θα ήταν το πιο σωστό, γιατί εκεί πλέον, ας πούμε, θα έδινε τη δυνατότητα σε έναν άλλον φορέα να διαχειρίζει τα απορρίμματά σου και να μην απασχολείται πλέον ουσιαστικά ο Δήμος μέσα από αυτή την διαδικασία, γιατί αυτό έχει κόστος, έχει, να το πούμε έτσι, έχει πολλά ζητήματα τα οποία έχει προσωπικό που δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή. Επομένως θα μπορούσε να πάει σε μια κεντρική πελοποννησιακή γραμμή, αλλά και που εν διάφορη περιπτώσει εκείνο που έχει κατ' εμέ μεγαλύτερη σημασία είναι ότι θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αφού αυτό δεν έγινε, εμείς ακολουθήσαμε μια δική μας γραμμή και εν διάφορη περιπτώσει θα φανεί στο μέλλον ποιες από αυτές τις χαρακτηριστικές γραμμές θα βοηθήσουν γενικότερα την πολιτική των απορριμμάτων. Πάντως θα πρέπει να σταθούμε σε ένα σημείο ότι αυτός που δεν υλοποιεί δράσεις γενικότερα είναι αυτός που δεν ταράζει τα νερά. Mm-hmm. Θεωρώ επομένως ότι οτιδήποτε γίνεται με σκοπό το καλό του πολίτη ταράζει τα νερά, δημιουργεί αντιπαραθέσεις, δημιουργεί αντιθέσεις, αλλά πιθανότατα είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθεί να δώσει λύσεις. Mm-hmm. Γιατί αν δεν ταράξεις τα νερά, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να παράγεις λύσεις. Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο όσον αφορά τα απορρίμματα, εκτός και αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, θέλω να μου πείτε η εκτίμησή σας όσον αφορά το χρόνο που θα χρειαστεί για όλο αυτό. Ποια είναι? Σε μια πενταετία θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό? Εγώ πιστεύω, κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν, ας πούμε, εκείνο που έχει σημασία, λέτε το δικό μας τοπικό σχέδιο. Συνολικά, να συνολικά, κάτσει επιτέλους. 15 χρόνια, εγώ πιστεύω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση νωρίτερα ούτε με σφαίρες. Mm-hmm. Δεν το βλέπω. Δηλαδή, ουσιαστικά, όπως και να το τοποθετήσουμε, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσει να το, mm-hmm. να το οριοθετήσει. Εκτός και αν είμαστε λάθος. Έτσι, κανένας δεν είναι ουδής αλάνθασος. Θα δείξει, σας είπα, το μέλλον. Mm-hmm. Εκτός και αν έρθει μετά μια άλλη κυβέρνηση και ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο συζητήσεων. Θεωρώ ότι οι πολιτικές, να το πούμε έτσι διαφορετικά, οι πολιτικές που πρέπει να διαμορφώνονται σε ειδικά ζητήματα τα οποία πλέον απασχολούν την Ευρώπη για εμάς, πρέπει να είναι κοινές. Mm-hmm. Επομένως, θα πρέπει να βρουν κοινές συνιστώσεις για να μπορούν να βρουν κοινές λύσεις. Και σε μια χώρα της λογικής, ίσως να συνέβαινε αυτό, αλλά επειδή εμείς ζούμε τον παραλογισμό σε πολλά ζητήματα. Νομίζω ότι η πολιτική, ας πούμε, της χώρας μας σε ό,τι αφορά το θέμα της λογικής ή του παραλογισμού έχει να κάνει μέσα από το βάθος των χρόνων. Διότι κάποιοι έχουν επιτρέψει και επιβράβευσαν τον παραλογισμό.